Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην αυτοδιοικητική εκπομπή για μια καλύτερη πόλη. Σήμερα είναι Μεγάλη Τετάρτη, είναι 9 το βράδυ. Είμαστε πάντα εδώ στη διάθεσή σας κυρίες και κύριοι, στη TV 100 με τη ματιά της αυτοδιοίκησης. Οι συμμαχίες και η καθημερινότητα του πολίτη συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της αυτοδιοικητικής ατζέντας, στο δρόμο για τις κάλπες του Οκτωβρίου. Απόψε όμως, Μεγάλη Τετάρτη, τουλάχιστον για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη την αυστηρότητα του προεκλογικού πολιτικού σκηνικού και θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε τοπική αυτοδιοίκηση και θρησκευτικό πολιτισμό. Θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε τις Βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με βαθιά παράδοση στον εκκλησιαστικό χάρτη και τις δράσεις που οργανώνει ο Δήμος με φόντο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί έρχεται το Πάσχα, φίλες και φίλοι. Το Πάσχα που στην Ελλάδα είναι συνυφασμένο με ατμόσφαιρες και μνήμες. Είναι ατμόσφαιρες από δύο κόσμους που πάντα συναντιόντουσαν τουλάχιστον σε επίπεδο κοσμικό. Οι λεγόμενοι της πόλης και οι της επαρχίας. Οι μεν έρχονταν για να φύγουν. Το Πάσχα στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, είναι και πεπιθήσεις. Τη Μεγάλη Παρασκευή πάντα έχει συννεφιά και βρέχει. Και Ίωνα είχε, τη Μεγάλη Παρασκευή έχει πάντα συννεφιά και βρέχει. Το Πάσχα, κυρίες και κύριοι, είναι συγχώρεση, είναι ανάσταση. Επιστρέφοντας τη σημερινή μέρα, να πούμε πως απόψε ψάλλεται στις πανέμορφες Βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, από τις πιο κατανυκτικές, η ακολουθία του νηπτήρος, αμέσως μετά το μυστήριο του Ευχελαίου. Στην υμνολογία κυριαρχούν ο μυστικός δείπνος και η προδοσία του Ιησού από τον Ιούδα. Για να πραγματοποιήσουμε λοιπόν αυτό το μικρό θρησκευτικό διπορικό απόψε, να ενημερώσουμε για τις δράσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά να εντρυφήσουμε και στο νόημα της Ανάστασης. Απόψε έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε από τη μία πλευρά τον αυτοδιοικητικό αντιδήμαρχο και επί ανάπτυξης δημοτικών κοινοτήτων, πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και γιατρό, Χάρη Εδωνόπουλο. Και θα καλωσορίσουμε, θέρμα με τη βοήθεια του Skype στην κουβέντα, τον πατέρα Μελέτιο Ζαχαρόπουλο, αρχιμανδρίτη της Ήρου και ψυχοθεραπευτή, ιδρυτή του σχολείου Οικογένειας Ήρου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βροχίδη. Πατέρα Μελέτη, εμείς σας βλέπουμε τζάμι πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για το παρόν που δίνετε εδώ στην Δημοτική. Ευχαριστούμε την τεχνολογία. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δώσουμε λίγο το λόγο σε εσάς, κύριε Ιδωνόπουλε, ως πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και νυν Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού, να μας καθοδηγήσετε λίγο συνοπτικά στα βυζαντινά μονοπάτια της Θεσσαλονίκης, μια πόλη βυζαντινή που 13 ναοί της εντάσσονται στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Θα τους δούμε και σε μια κάρτα που ετοιμάσαμε, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούμε και τα γραφικά που εξασφαλίσατε εσείς από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπομπή και πρώτη φορά αναμεταδίδονται, που αναπαριστούν τρεις διάστατες απεικονίσεις της Ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική των Ορθοδόξων Χριστιανών. Οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει πλέον. Mm-hmm. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται ούτε γυρίζει πίσω. Mm-hmm. Είναι μια πόλη που υπήρξε δεύτερη πόλη, συμπρωτεύουσα τριών αυτοκρατοριών. Ξεκινάμε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, περνάμε στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία δηλαδή, και στην Οθωμανική που πέρασε για 5 αιώνες από εδώ. Και σήμερα βέβαια τυχαίνει να είναι η συμπρωτεύουσα της Ελλάδας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι μια πόλη με μεγάλο, με τεράστιο ρωμαϊκό και βυζαντινό αποτύπωμα, ξεκινώντας από την πεντάκλητη βασιλική του Αγίου Δημητρίου, που χτίστηκε στα πρώτα χρόνια της καθιέρωσης του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Μια πεντάκλητη βασιλική, επαναλαμβάνω, χτισμένη πάνω σε ρωμαϊκά λουτρά, και εικάζεται ότι στα υπόγειά της διέμενε την παραμονή του μαρτυρίου του τόσο ο προστάτης μας, ο Μυροβλήτης, ο Άγιος Δημήτριος, όσο πιθανότητα και ο Άγιος Νέστορας. Μια άλλη θεωρία λέει ότι πέρασαν το τελευταίο βράδυ πριν την εκτέλεσή τους στη Χαλκίστοα. Mm-hmm. Περνάμε στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, που είναι μια σταυροειδής βασιλική, που αποκαλείται και αυτή μεγάλη εκκλησία, όπως η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, που αποκαλείται και αυτή μεγάλη εκκλησία. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι την αποκαλούσαν Κεμπίρ Τζαμί, δηλαδή μεγάλο τζαμί. Mm-hmm. Ας μην ασχοληθούμε βέβαια με το έγκλημα που έγινε τα τελευταία χρόνια στη γειτονική χώρα.
Πάμε στην Αχυροποίητο, που είναι και αυτή ένα κτίσμα του 5ου αιώνα, που μπορούμε δεν υπέστη. Να βλέπουμε και τις εικόνες που έχουμε εξασφαλίσει, βέβαια, το βίντεο. Η Αχυροποίητος, λοιπόν, σκηνοθέτες, ναι. Δεν είναι μια τρίκλητη βασιλική που δεν έχει υποστεί καμία μεταβολή από το αρχικό της κατασκευαστικό σχήμα. Μάλιστα. Και αυτή εδράζεται σε παλαιότερα ρωμαϊκά λουτρά. Μπροστά από αυτήν, λοιπόν, σε αυτή την εκκλησία έγινε η σφαγή των ζηλωτών τον 15ο αιώνα. Επίσης, με τις ανασκαφές του μετρό, βρέθηκε μπροστά από τα προπύλαια της παλιάς της Αχυροποίητου και ένα κρινέο οικοδόμημα το οποίο επανατοποθετείται στο σημείο αυτό και 72,8 μέτρα της Εγνατίας Οδού, πέρα από αυτό που ανακαλύφθηκε στη Βενιζέλου. Πάμε στην Παναγία Χαλκαίων, τη λεγόμενη και κόκκινη εκκλησία, κτίσμα της παλαιολόγιας εποχής του 10ου αιώνα. Είναι πάνω από την Χαλκή Στοά της Ρωμαϊκής Αγοράς, δηλαδή στο κάτω μέρος, στο τελείωμα της Ρωμαϊκής Αγοράς. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η περιοχή επί 20 σχεδόν αιώνες είχε τον ίδιο χαρακτήρα ως επάγγελμα από τα πρώτα χρόνια των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Οθωμανών, ακόμα και σήμερα τα Μπακυρτζίδικα που λέμε, τα Χαλκοματάδικα. Πάμε στη Μονή Βλατάδων επίσης. Λίγα έχω να πω, δεν έχω να πω κάτι, το ξέρουμε όλοι μας. Βεβαίως. Πάμε στον Όσιο Δαβίδη στη Μονή Λατόμου, που είναι πιθανότητα και αυτό τμήμα ενός καθολικού παλαιάς μονής, ένα αριστούργημα στην περιοχή της κεντρικής Ανοπόλης, πάνω από τον Ναό των Ταξιαρχών. Πάμε στους Αγίους Αποστόλους, που είναι παρακείμενος στο δυτικό τείχος, είναι μια σταυροειδής με 5 τετρούλους και αυτή της παλαιολόγιας εποχής, κόσμημα από πάσης απόψεως. Μην ξεχνάμε την Αγία Εκατερίνη, που είναι και αυτή παρακείμενη στην περιοχή εκείνη, τον Άγιο Παντελήμωνα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Τον Άγιο Νικόλα τον Ορφανό, που να σημειωθεί ότι επειδή είναι εξάρτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ουδέποτε μετετράπη σε τέμενος. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το. Και είναι ένα αριστούργημα. Ναι, ναι, ναι. Τον Μικρό Ναό του Σωτήρος, που επίσης δεν μετετράπη ποτέ σε τέμενος, που είναι στη γωνία της σημερινής Εγνατίας με την Παλαιό Πατρό Γερμανού, που λέγεται ότι μάλλον εμπεριείχεται σε κτίσμα, σε αρχοντικό κτίσμα, γι' αυτό και δεν υπέστη μετατροπή. Ναι. Έχουμε τον προφήτη Λία, βέβαια, ένα αριστούργημα με τρούλους στην Ανοπόλη, και έχουμε βεβαίως και τη Ροτόντα, ο ναός του Αγίου Γεωργίου, το οποίο χτίστηκε από το Γαλέριο, η περιοχή εκείνη βρίθη ρωμαϊκών και βυζαντινών. Και αποτυπώνεται μνημείων, στα 3D. Στα 3D ακριβώς. Στις τρισδιάστατες εικόνες που μας δώσατε, που εξασφαλίσατε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Καμάρα ήταν το ένα από τα 4 μέλη. Μάλιστα. Του τετράστοου. Μάλιστα. Που κατέβαινε η πομπική οδό σημερινή Δημητρίου Γούναρη, ναι, μέχρι το ανάκτορο του Γαλερίου στην πλατεία Ραβαρίνου. Να σημειώσω, βέβαια, ότι στον Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ροτόντα, που είναι παρόμοιο το Πάνθεον της Ρώμης ή με αντίστοιχα μνημεία στη Ραβένα, την εποχή του Ιουστινιανού ακόμα, ναι, είναι τα αρχαιότερα δείγματα ψηφιδωτών στην Ανατολή. Ναι. Γιατί στη Δύση είναι η Ροτόντα, με συγχωρείτε, στη Ραβένα. Την ώρα που εσείς αναφέρετε τις εκκλησίες, έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα επιγραμματικά. Είναι 13 ναοί, έτσι, που συμπεριλαμβάνονται στον παγκόσμιο χάρτη παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, Άγιος Δημήτριος, Ναός του Οσίου Δαβίδ, Αγία Σοφία, Παναγία Χαλκαίων, Ναός του Αγίου Παντελεήμωνα, η Άγια Αποστολή, Άγιος Νικόλος Ορφανός, Αγία Κατερίνη, Ναός του Σωτήρας, Μονή Βλατάδων, Προφήτης Ηλίας. Να περάσουμε λίγο τώρα στον πατέρα Μελέτιο, ο οποίος είμαστε σίγουροι, το λέει και το όνομά του, και εγώ θα κάνω λογοπαίγνιο με το όνομά σας, πατέρα Μελέτιο, πως έχετε μελετήσει πολύ καλά τη Βυζαντινή ιστορία της Θεσσαλονίκης, εκτιμάτε και αναγνωρίζετε την ιστορική σημασία τους. Πέρα όμως από αυτή την αξιολόγηση, θα ήθελα να μας πείτε κάτι άλλο. Αν πιστεύετε ότι πώς ακριβώς ένας πιστός αναζητά κάτι μέσα σε έναν εκκλησιαστικό χώρο. Τι αναζητά ακριβώς, τη θαλπορή, την κατάνοιξη, τη γαλήνη, είναι αρκετός ένας εκκλησιαστικός χώρος για να εμπνεύσει όλα αυτά τα συναισθήματα? Όχι, φυσικά και όχι. Είναι ξεκάθαρο πως όχι. Όλα αυτά που αναφέρατε είναι πολύτιμα, αξιοθαύμαστα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Αλλά αυτά, όπως και άλλα αποτυπώματα, η μουσική, ας πούμε, η Βυζαντινή, εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η Γρηγοριανή για την Δυτική Εκκλησία, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις τέχνες, είναι αποτυπώματα του χριστιανισμού. Αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι
ποια είναι τα αποτυπώματα του χριστιανισμού στην ψυχή μας, στην ψυχή του ανθρώπου. Ναι. Και κατ' επέκταση πώς αυτό φαίνεται στις σχέσεις μας, στις οικογένειες. Ναι, στην καθημερινότητα. Πώς παίρνει σάρκα και οστά, δηλαδή το μήνυμα του Χριστού, τι αποτύπωμα έχει αφήσει mm-hmm. και αφήνει στην ψυχή μας. Εγώ θέτω πάρα πολλά ερωτηματικά, ως ψυχοθεραπευτής κυρίως και ως πνευματικός. Δεδομένης, ας πάρουμε ένα παράδειγμα, της αύξησης της βίας, της αύξησης των ψυχοφαρμάκων, της αύξησης της εγκληματικότητας, της απάτης στο χριστιανικό πολιτισμό, μιλάω για την χριστιανική Θεσσαλονίκη, με όλα αυτά τα ωραιότητα το πανέφερε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Και βέβαια όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην Αμερική, που είναι, ο χριστιανισμός είναι παρόν, έτσι. Εντός πολλών εισαγωγικών το βάζω εγώ. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι αποτύπωμα αφήνει, πόσο ο χριστιανισμός μας έχει μεταμορφώσει, πόσο μας μεταμορφώνει, πόσο μας αλλοιώνει ψυχικά. Σαν ερώτημα το θέτω. Εγώ προσωπικά έχω έτσι κάνω κάποιες σκέψεις, αλλά προς το παρόν να σας κρατήσω για τον εαυτό μου. Φυσικά και δεν αρκεί, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η επαφή με τα πανέμορφα αριστουργήματα, αρχιτεκτονήματα του πολιτισμού μας, για να πάμε παραπέρα σαν άνθρωποι. Έτσι, χρειάζεται πόνος, χρόνος, αίμα, άσκηση, υδρότας, κόπος, αφοσίωση. Εδώ ας πούμε να μάθει κανείς πιάνο, ας πούμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω πόσες ώρες πρέπει να εξασκείται την ημέρα, ή μια ξένη γλώσσα. Βέβαια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε δώσει και δίνουμε στο να εξασκηθούμε, στο να μας διαποτίσει αυτό το μήνυμα του Χριστού, η δράση του, η διδασκαλία του, ο λόγος που ήρθε σε αυτό τον πλανήτη ως άνθρωπος. Δεν ξέρω πόσο χρόνο αφιερώνουμε, πόσο έχουμε επενδύσει σε αυτό. Ναι. Αυτό θα είχα να πω. Κύριε Ιδωνόπουλε, εσείς ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια, με την πολιτική. Η πολιτική συνδέεται με το Θεό, πιστεύετε? Τον έχετε συναντήσει μέσω της πολιτικής? Απολύτως συνδέεται. Καταρχήν ο Θεός είναι μέσα μας. Τα βιώματά μας ως χριστιανοί Ορθόδοξοι, και το τονίζω χριστιανοί Ορθόδοξοι, διότι δεν η ταπεινή μου γνώμη, που εδράζεται βέβαια σε ιστορική έτσι, ενημέρωση, ότι τα άλλα δόγματα είναι αιρέσεις. Εμείς ως Ορθόδοξοι χριστιανοί λοιπόν, λειτουργούμε οι περισσότεροι, όπως πρέπει και σύμφωνα με τις επιταγές της θρησκείας μας. Δεν θα πω ότι είμαστε όλοι Άγιοι, ή τίνουμε στην αγιότητα, ή ότι είμαστε όλοι άγγελοι, αλλά ευτυχώς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί πάρα πολύ και τίνει να εξαλειφθεί, ενώ αντίθετα σε άλλες χώρες ανακαλύπτεται τώρα ότι συμβαίνει, πράγματα που απάδουν προς το δημόσιο συμφέρον. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια περίοδο επιστροφής στην ηθική και δεν νομίζω ότι οι επερχόμενες εκλογές, είτε είναι εθνικές είτε είναι τοπικής αυτοδιοίκησης, θα δώσουν δύναμη και ουσία σε ανθρώπους οι οποίοι απέχουν των επιταγών της Ορθοδοξίας. Αισιόδοξη η πεποίθησή σας, κύριε Ιδωνόπουλε. Θα ενεργήσω προς τούτο. Πατέρα Μελέτη, γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά πως 42 μέρες συμπληρώθηκαν από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και οι ψυχές όλων μας έχουν μείνει στο σημείο του δυστυχήματος. Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ιδιαίτερα και κυρίαρχα η Θεσσαλονίκη, καθώς η πόλη ήταν ο προορισμός του τρένου που δεν έφτασε ποτέ. Πολλοί από τους επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους κατοικούσαν στη Θεσσαλονίκη, μόνιμα ή προσωρινά. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτοδιοικητικό επίπεδο το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος με το σύνθημα «Ποτέ ξανά», ενώ με απόφαση του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, ενός Δήμου που έχασε 5 παιδιά,
μετά από πρόταση του Δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτετζίδη ως απόδοση φόρου τιμής, αποφάσισε η ετήσια εκδήλωση για τη βράβευση των νέων που περνούν στα πανεπιστήμια και γίνεται κάθε χρόνο να είναι αφιερωμένη διαπαντός στο όνομα των παιδιών αυτών που χάθηκαν. Και παράλληλα να υπάρχει και υποτροφία στο όνομα των συγκεκριμένων παιδιών, η οποία θα δίνεται στους αριστούχους εισακταίους στα πανεπιστήμια. Αυτά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Πατέρα Μελέτη, δεδομένου πως αυτές τις Άγιες Μέρες η Εκκλησία μας τιμά τη Θεόσωμο Ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου, τι θα μπορούσατε να πείτε σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει αγαπημένο του πρόσωπο? Πώς μπορούν να απαλληλθούν οι ψυχές των συγγενών? Η Εκκλησία πώς μπορεί να βοηθήσει? Και η ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα. Δύσκολο γιατί απευθυνόμαστε σε κοινό το οποίο έχει πολλών ειδών πεπιθήσεις. Θα απαντήσω ως εξής. Είναι διαφορετικό. Το να χάνεις το παιδί σου, δεν το συζητάω, είναι ό,τι φρικτότερο μπορεί να συμβεί σε ανθρώπινη ύπαρξη. Συγκινούμε και μόνο, συγγνώμη, δεν... είναι φρικτό, είναι φρικτό. Γι' αυτό θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Όμως θέλω να πω το εξής. Είναι διαφορετικό να πιστεύεις ότι χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο και δεν θα τον ξαναδείς ποτέ και ότι χάθηκε εντελώς, χάθηκε. Και είναι διαφορετικό να χάνεις έναν άνθρωπο για κάποια χρόνια και να γνωρίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος ζει και ότι θα τον ξανασυναντήσεις. Και ότι εκεί που βρίσκεται, ιδιαίτερα οι αγνές ψυχές των παιδιών αυτών, που δεν είχαν προλάβει να αναμειχθούν πάρα πολύ με τη διαφθορά, με το κακό, με όλο αυτό που γινόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι, βρίσκονται στο φως, κοντά στο Θεό. Είναι διαφορετικό αυτό. Είναι μια απίστευτη ανακούφιση. Είναι ο πόνος βέβαια της απουσίας. Δεν το συζητάμε, το είπα και πριν, είναι αφόρητο, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα γονιό. Αλλά αν γνωρίζεις, και εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ εσκεμμένα το ρήμα αυτό, γνωρίζω, τώρα δεν ξέρω αν είναι του παρόντος να αναφερθώ γιατί, γνωρίζω ότι ο χωρισμός είναι προσωρινός. Αυτό έχω να πω. Και δεν πιστεύω στο θάνατο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αν πιστέψουμε ότι ο Χριστός αυτά που είπε ήταν αλήθεια, εάν δεν ήταν αλήθεια, πρόκειται για το μεγαλύτερο τσαρλατάνο των εποχών, και επειδή δεν ήταν τσαρλατάνος, ήταν ο Υιός του Θεού, και αυτά που είπε είναι έτσι όπως τα είπε, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Αυτός που πιστεύει σε μένα, ακόμα και όταν πεθάνει, θα ζήσει. Εννοεί μετά το βιολογικό θάνατο. Εάν λοιπόν τα πιστεύουμε, θεωρώ ότι αυτό είναι βάλσαμο στην ψυχή αυτών των πονεμένων γονιών που έχασαν τα παιδιά τους, κυρία Βροχίδου. Ναι, πατέρα Μελέτη. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω την κουβέντα μαζί σας και να σας ρωτήσω, να μπω στο δίλημα, να σας ρωτήσω αν ποτέ έχετε βρεθεί στο δίλημα, αν βοηθάει περισσότερο η Εκκλησία ή η ψυχοθεραπεία στην επούλωση των πληγών. Όμως είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω τώρα αν επιγραμματικά έχετε καταλήξει και θέλετε να μας πείτε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Με ρίσκο να δυσαρεστήσω κάποιους αδελφούς μου κληρικούς. Και επειδή είμαι πια σε μια ηλικία που δεν μου επιτρέπεται να λέω ψέματα πια, θα πρόσεχα πάρα πολύ ως απλός λαϊκός που πηγαίνω και καταθέτω την ψυχή μου. Θα πρόσεχα πάρα πολύ. Μάλιστα. Διότι εάν πέσει σε έναν άνθρωπο που δεν εννοώ επιστημονικά καταρτισμένος μόνο, ενώ έναν άνθρωπο που δεν έχει δουλέψει τον εαυτό του, έναν άνθρωπο που ψάχνει για οπαδούς, έναν άνθρωπο που θέλει να ονομάζεται γέροντας και ψάχνει για υποτακτικούς και που δεν βοηθάει τον άλλον να αναπτυχθεί, αλλά τον αναγκάζει απλά να υπακούει σαν μωρό παιδί και τον κρατάει σε μια φάση υποχείριου, ενός ανθρώπου που δεν έχει την ευθύνη της ζωής του, φυσικά και δεν βοηθάει. Μάλιστα.
Ναι, ωραία. Παρακαλώ. Κύριε Δονόπουλε, εσείς ως αυτοδιοικητικός, ως άνθρωπος της πόλης, πώς βιώσατε το δυστύχημα στα ΤΕΜ? Είναι συμβολικός ο αριθμός 40. 40 μέρες έχουν συμπληρωθεί λοιπόν από το δυστύχημα. Καταρχάς, είχατε δικούς σας ανθρώπους ή φίλους φίλων που έχασαν δικό τους άτομο? Είχαμε ένα συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν στο τελευταίο βαγόνι και βγήκε. Είχα την κόρη ενός φίλου, επίσης αιρετού στην πόλη μας, η οποία επίσης γλίτωσε. Ναι. Είχα νεκρό στο ευρύτερο φιλικό μου περιβάλλον το παιδί ενός πανεπιστημιακού συναδέλφου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα αν τους ήξερες ή δεν τους ήξερες, αν είχες ή δεν είχες συγγενείς. Το θέμα είναι ότι είναι τραγικό να χάνονται στην εποχή μας νέοι άνθρωποι από ανοησία, από αμέλεια ή από ολιγορία. Είναι το ίδιο εγκληματικό όπως έγινε στα χρόνια του Χριστού, από την Κυριακή των Βαΐων, των Μεταβαΐων και Κλάδων, φτάσαμε στη Μεγάλη Πέμπτη, στο Άρον Άρον Σταύρωσον Αυτών. Αυτές οι μεταπτώσεις λοιπόν πρέπει να μας διδάξουν πολλά και βέβαια προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και περιμένουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Ξέρετε, ας μην χρησιμοποιούμε πλέον τη λέξη Πάσχα. Το Πάσχα δεν είναι της θρησκείας μας, είναι της θρησκείας των Εβραίων. Εμείς μιλάμε για την Ανάσταση, για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Ο καθένας με τη θρησκεία του ας χρησιμοποιεί τους δικούς του όρους. Εμείς ας μην παίρνουμε όρους άλλων θρησκειών. Μάλιστα. Και αναφορικά με αυτό που είπατε πριν για τις εκκλησίες τις Ορθόδοξες, θέλω να σας πω πως οι εικόνες, οι αγιογραφίες και όλα αυτά δεν μας καταπλακώνουν, αλλά μας προκαλούν να μπούμε μέσα τους και να εντρυφήσουμε. Οι καθολικές εκκλησίες των Καθολικών ή των Προτεσταντών είναι γυμνές. Τις εικόνες τις έχουν ψηλά για να μην τις προσκυνάς. Ας μην ξεχνάμε το μεγαλείο της Ορθοδοξίας και την αμεσότητα. Με συγχωρείτε, Πάτερ, αλλά αυτά τα λέω από βιώματα προσωπικά μου. Την αμεσότητα και της προσέγγισης του ανθρώπου με το Θείο που έχουμε ως προνόμιο εμείς οι Ορθόδοξοι. Πατέρα Μελέτη, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Εδονόπου? Όχι, συμφωνώ απόλυτα, δεν έχω να πω κάτι. Απλά για το Πάσχα να πω ότι δεν είναι η λέξη Πάσχα. Καλό θα είναι, δεν κάνω το δάσκαλο προς το Θεού, απλά ενημερωτικά το λέω, ότι στην Εβραϊκή δεν είναι Πάσχα, είναι Πεσάχ και σημαίνει πέρασμα και γιορτάζουν άλλο πράγμα. Ακριβώς. Οι Εβραίοι. Μάλιστα. Εμείς τώρα η εξελινισμένη μορφή είναι Πάσχα, που σημαίνει το πέρασμα από την παλιά εποχή του θανάτου, το θάνατο, στη ζωή. Στη ζωή. Σωστό. Και οι ίδιοι οι πατέρες χρησιμοποιούν στην υμνολογία μας τη λέξη Πάσχα, δεν είναι νεοτερισμός ούτε είναι ο δόκιμος θεολογικός όρος. Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, όλη η υμνολογία μιλάει για το Πάσχα. Μάλιστα. Είναι ο δόκιμος θεολογικός όρος, έτσι, αλλά το περιεχόμενο φυσικά συμφωνώ με τον κύριο Αντιδήμαρχο, δεν έχει το εβραϊκό που δίνει η εβραϊκή θρησκεία, άλλο το αντικείμενο της εβραϊκής θρησκείας και άλλο το αντικείμενο του χριστιανισμού. Λοιπόν, το πέρασμα λοιπόν από το θάνατο στη ζωή και η Μεγάλη Εβδομάδα, εκτός από μνήμες, είναι και μέρες συγχώρεσης. Και θα ήθελα να εκμεταλλευτούμε εδώ τώρα την παρουσία του πατέρα Μελέτιου, που μετέφρασε το βιβλίο «Το δώρο της συγχώρεσης» του Γάλλου φιλοσόφου Ολιβιέ Κλέρκ από τις εκδόσεις Αρμός, με τη βοήθεια και της Ελίζας Μαυροπούλου. Να σταθούμε λίγο στον ομώνυμο τίτλο του βιβλίου, «Το δώρο της συγχώρεσης», πατέρα Μελέτιε. Ποιος το λαμβάνει, αυτός που συγχωρεί ή αυτός που συγχωρείται? Όχι, όχι, είναι σαφές. Εδώ είναι ξεκάθαρο, είναι σαφέστατο, ναι, ότι το δώρο το προσφέρω εγώ στον εαυτό μου. Εγώ που συγχωρώ, το προσφέρω εγώ στον εαυτό μου, διότι είναι κάτι που οφείλω στον εαυτό μου, με την έννοια ότι ο άλλος, με αυτά που μου έχει κάνει, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, οτιδήποτε, λέω ότι μου έχει κάνει, δεν μπορεί να με κρατά δέσμιο της κακίας, της μισικακίας, της εκδίκησης, του μίσους, της πικρίας, της απογοήτευσης, όλα αυτά. Οπότε τον ελευθερώνω και συνεχίζω να αγαπάω, δεν χρησιμοποιώ τον άλλον. Αυτό είναι το μυστικό του βιβλίου. Αυτό εδώ είναι, αν το βλέπει το βλέπουμε, κάμερα. Το έχουμε ετοιμάσει, το βλέπουν ήδη οι τηλεθεατές, πατέρα μου. Δεν χρησιμοποιώ τον άλλον. Ναι. Για να πω ότι αυτά που μου έχει, επειδή μου έχει κάνει αυτά που μου έχει κάνει κλπ, στερώ την καρδιά μου από τη δυνατότητα να αγαπάει. Δεν έχω εγώ τη δύναμή μου, την έχω εγώ.
Εγώ έχω την εξουσιάζω, είμαι ελεύθερος και κανείς δεν μπορεί να μου πει αν θα αγαπάω ή όχι. Αποφασίζω να αγαπώ ανεξάρτητα από το τι μου έχουν κάνει. Αυτό το βιβλίο, αν και δεν αναφέρεται πολύ στο Χριστό και στο χριστιανισμό, δεν έχει σημασία. Θεωρώ ότι είναι το πλέον χριστιανικό βιβλίο για το θέμα αυτό που έχω διαβάσει. Ναι. Γι' αυτό και θέλησα να το μεταφράσω στα ελληνικά. Θεώρησα ότι το ελληνόφωνο κοινό αξίζει να διαβάσει αυτό το βιβλίο. Ήδη νομίζω είναι στην τέταρτη έκδοση. Που σημαίνει και ξεπλάγινε όταν το έμαθα, γιατί σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι, όχι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη κάποια στιγμή, για να μην πω σε καθημερινή βάση θα λέγω εγώ, έχουμε ανάγκη να συγχωρέσουμε και να πούμε στον εαυτό μας ότι ο άλλος μπορεί να είναι αυτό που είναι, μπορεί να κάνει αυτά που κάνει, μπορεί να λέει αυτά που λέει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν με τίποτα να με εμποδίσουν από το να αγαπάω και να στερεύει η καρδιά μου από τη ζωή, γιατί η αγάπη είναι ζωή, η ζωή είναι η αγάπη, είναι ο Θεός, δεν μπορεί να με εμποδίσει από τη ζωή. Μάλιστα. Άρα κάνω το δώρο στον εαυτό μου να συγχωρώ. Αλλά ξέρετε, επιτρέψτε μου εδώ να πω κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αναφέρεται τόσο πολύ στο βιβλίο. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, χρειάζεται μία βαθιά αυτογνωσία. Δηλαδή, εάν καταλάβω ποιος είμαι, ότι δεν είμαι καλύτερος από τον άλλον, δεν είμαι καλύτερος από εσάς, δεν είμαι καλύτερος από κανέναν, αλλά τι ισχύει, ότι τα ίδια πάθη που έχει και ο άλλος, που τον όθησαν στο να με αδικήσει, στο να κάνει όλα αυτά που έκανε, τα ίδια πάθη έχω και εγώ και εσείς και ο καθένας, με διαφορετική μορφή, σε διαφορετικές εντάσεις κλπ. Άρα, αν έχω στοιχειώδη αυτογνωσία, και αυτό είναι που υπηρετεί η ψυχοθεραπεία, αλλιώς δεν θα την υπηρετούσα, δεν μπορώ να βάλω τον άλλον απέναντί μου και να τον δείχνω και να λέω «Εσύ φταίς, εσύ είσαι ο κακός, εσύ είσαι χάλια». Εγώ σε συγχωρώ από το ύψος της τελειότητάς μου και της υπεροχής μου, ταλέπορε. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Αυτό είναι μια παρανόηση της συγχώρεσης. Ναι. Αλλά αν έχω αυτογνωσία και γνωρίζω ποιος είμαι πραγματικά, ότι έχω και εγώ τα ίδια σκοτάδια, έχω τις ίδιες ρογμές, έχω τις ίδιες ταλαιπωρίες, που ταλαιπωρούν τον εαυτό μου και τους άλλους, δεν μπορώ να θεωρώ ότι ο άλλος είναι κατώτερος από μένα, άρα μπορώ να τον συγχωρέσω. Αν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε τη συγχώρεση στο βάθος της, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά μια άλλη έννοια, την έννοια της αυτογνωσίας. Δηλαδή, όσο προχωρώ στην αυτογνωσία, τόσο περισσότερο συγχωρώ. Ναι. Η διότι όμως, πατέρα, δεν αισθάνομαι ότι είμαι χωριστός από τον άλλον. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ναι, η αυτογνωσία έρχεται μετά από πολλά χρόνια, αφού πονέσεις, αφού πάθεις. Συνήθως αυτό που λένε ότι μετά τα 40 σκέφτεσαι το ποιος είμαι εγώ, τι έχω κάνει στη ζωή μου, και για να νιώσεις πραγματικά ελεύθερος, όπως εσείς μας είπατε, θα πρέπει να απελευθερωθείς και από τις ενοχές, έτσι, και να αποδεχθείς. Σας βρίσκω πολύ αισιόδοξη. Δεν νομίζω να είναι θέμα βιολογικής ηλικίας, κυρία Βροχή, διότι δυστυχώς βλέπουμε ανθρώπους που είναι όχι μόνο 40, είναι 80. Ναι. Χρονών και έχουν μια παιδική συμπεριφορά και δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν ίχνος αυτογνωσίας. Μάλιστα. Και πάντα φταίνε οι άλλοι, πάντα οι κακοί είναι οι άλλοι, πάντα οι άλλοι τους αδικούν και ούτω καθεξής. Είναι μια, η πορεία προς την αυτογνωσία είναι μια δύσκολη ιστορία, πάρα πολύ δύσκολη, πιστέψτε με, πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Θέλει πάρα πολύ τόλμη. Για να σηκώσεις την ταφόπλακα που έχουμε βάλει και να δεις ότι μέσα υπάρχουν πολύ άσχημα πράγματα, ενώ για τον εαυτό μου. Ναι, ναι. Αυτό θέλει πολύ κόπο, πόνο, μάλιστα, τόλμη, την οποία
φοβάμαι ότι λίγοι, δεν λέω ότι την έχω, τα έχω όλα αυτά, αλλά προσπαθώ. Νομίζω λίγοι άνθρωποι προχωράνε προς την αυτογνωσία. Ναι. Γι' αυτό και πολύ λίγοι άνθρωποι ολοκληρώνουν την ψυχοθεραπεία τους. Οι περισσότεροι φεύγουν. Στα μέσα. Είναι δύσκολο να ασχολείσαι με τα σκοτάδια σου, βεβαίως. Τώρα να απαντήσει και ο κύριος Αϊδονόπουλος όλα αυτά τα υπέροχα που μας είπατε και να σημειώσουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή ότι από την πλευρά της κοινωνικής πολιτικής Δήμου Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, ενισχύεται το εορταστικό τραπέζι των δημοτών με συσίτια και διανομές τροφίμων. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα που εσείς θα τη δείτε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες και καταγράφονται και οι ημερομηνίες και οι ώρες για να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για τη διαδικασία των διανομών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, κύριε Αϊδονόπουλε, ετοιμάζει κάποιες συγκεκριμένες πολιτιστικές δράσεις για τη Μεγάλη Εβδομάδα? Όχι, δεν υπάρχουν ειδικές συγκεκριμένες δράσεις. Το πρόγραμμα κυλάει κανονικά. Και από τότε που υπηρετούσα στην κοινωνική πολιτική, τώρα βέβαια είναι η εξαίρετη συνάδελφος κυρία Ιωάννα Κοσμοπούλου, εφαρμόζαμε και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική 365 μέρες το χρόνο. Δεν ξυπνάμε μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά και φώτα. Πολύ σημαντικό. Απλώς τις συγκεκριμένες εορταστικές περιόδους εμπλουτίζονται οι παροχές του Δήμου με τα επίκαιρα προϊόντα. Τσουρέκι, κόκκινα αυγά, χοιρινό, ξέρω εγώ, κρέας τα Χριστούγεννα, τα χειροσφάγια, οι παραδόσεις και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Κάτι για τη συγχώρεση, έχετε συγχωρέσει εσείς τον εαυτό σας? Κάνω τον αγώνα μου, αυτό μπορώ να πω. Ξέρετε, είμαι γιατρός, είμαι χειρουργός, ουρολόγος. Και εμείς οι γιατροί έχουμε και τον όρκο του Ιπποκράτη να υπηρετήσουμε και τις επιταγές της Ορθοδοξίας και τις παραδόσεις του γένους μας. Στον άρα, δρόμο με τον πατέρα Μελέτη. Ουδής αναμάρτητος. Κάνουμε τον αγώνα μας. Κάποτε ένας γέροντας που τώρα εξεδίμησε, μπορώ να πω το όνομά του, ήταν ο πατέρας Επιφάνιος, με ρώτησε: αμαρτάνεις? Του λέω: ναι, γεροντά μου, αμαρτάνω. Ήμασταν φίλοι και ήταν και ασθενής μου. Μου λέει: είσαι, αφού το παραδέχεσαι, είσαι στο σωστό δρόμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Πατέρα Μελέτη, είστε στη Σύρο, τα χαιρετίσματά μας στη Σύρο? Όχι, είμαι στην Αθήνα. Ερχόμενο στην Αθήνα γιατί η Μητρόπολη Σύρου έχει μια φοιτητική εστία επίσης. Μια ευκαιρία να το αναφέρουμε. Ναι. Στην οδό Αχαρνό, στα Κάτω Πατήσια, τις οποίες είμαι διευθυντής επίσης, για απόρους, μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη, για παιδιά που έρχονται, ναι, που έρχονται από οικογένειες που δεν μπορούν να νοικιάσουν διαμέρισμα και με πάρα πολύ, σε πάρα πολύ αξιοπρεπείς συνθήκες. Έχω φροντίσει πολύ και ως βασιμιότητος Μητροπολίτη Σύρου, στη Μητρόπολη του οποίου ανήκω, έχει φροντίσει γι' αυτό. Να είναι οι συνθήκες πολύ υψηλού επίπεδου. Έχουμε 30 φοιτητές και φοιτητρίες από όλη την Ελλάδα παίρνουμε. Και είμαι διευθυντής αυτής της εστίας και γι' αυτό μένω στην Αθήνα, σύν το ότι έχω το γραφείο του ψυχοθεραπευτή στην Αθήνα και βέβαια στη Σύρο πηγαίνω διότι κάνουμε το σχολείο οικογένειας, όπως αναφέρατε και πριν. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά λοιπόν και τους δύο. Καλή συνέχεια, καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βροχίδου, και καλό Πάσχα εύχομαι. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με αυτοδιοικητικά νέα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Μακεδονίας, σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Τόσο όμορφη και ενδιαφέρουσα αρχαιολογικά, πολιτιστικά, γεωμορφολογικά και απέχει μόλις 83 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Με το όνομα Σύρα, η πόλη αναφέρεται στις φιλολογικές πηγές κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Πίσω στο σήμερα, οι Σέρες αναφέρονται πάντα στον πληθυντικό. Όταν μάλιστα αναφέρονται στην Αιτιατική, αρκετοί από τους ντόπιους χρησιμοποιούν τον τύπο Τασέρας. Στα Σέρας, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα. Θα συναντήσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, Αλέξανδρο Χρυσάφη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Καλησπέρα. Και σας συναντάμε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές TV100. Κύριε Χρυσάφη. Σέρας, ξέρετε, είναι η πόλη που διαβάζεται και ανάποδα. Έτσι. Ναι, σωστά, κύριε. Είτε από. Ναι, είτε δεξιά είτε αριστερά, διαβάζει με τον ίδιο τρόπο. Σωστά. Και ένα σύριαλ, βέβαια, έχει κλέψει την παράσταση με το όνομα Σέρες. Από το συντοπίτη μας. Από το συντοπίτη σας. Γιώργο το Καπουτζή. Βεβαίως.
Τώρα, μαζί βήμα-βήμα θα σκιαγραφίσουμε πόσο άλλαξε και μεταμορφώθηκε τα τελευταία 3,5 χρόνια η καθημερινότητα των δημοτών στην καθαριότητα, στις αστικές παρεμβάσεις, στις υποδομές, στο πράσινο. Καταρχάς να αναφέρουμε, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, ότι ο Δήμος Ερών κατατάσσεται στους πρώτους Δήμους πανελλαδικά σε χρηματοδότηση. Ανέρχεται άνω των 64 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 3,5 χρόνια. Να μας πείτε πρώτιστα πού εστιάζουν. Ποιες προτεραιότητες θα δώσετε εσείς με αυτά τα χρήματα που πήρατε και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας και του προγράμματος Αντώνη Τρίτσης, κύριε Χρυσάφη? Και όχι μόνο. Πράγματι, πρέπει να πω ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια ο Δήμος Σερών έχει ενταχθεί σε προγράμματα και πρωτοβουλίες συνολικού προϋπολογισμού 64,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ποσό, ένα πολύ μεγάλο ποσό, αν κρίνει κανένας από το μέγεθος του Δήμου, και κατατάσσει ακριβώς το Δήμο Σερών στους πρώτους Δήμους πανελλαδικά σε επίπεδο χρηματοδότησης σχέση με το μέγεθός του. Όταν αναλάβαμε, είχαμε βάλει κάποιους βασικούς στόχους, στους οποίους ως Δημοτική Αρχή έπρεπε να εκπληρώσουμε. Ο πρώτος στόχος είναι ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, είτε εθνικά είτε ευρωπαϊκά, ούτως ώστε να έρθουν εδώ στις ΣΕΡΕΣ, στο Δήμο Σερών, όσο τον περισσότερα χρήματα για υποδομές, για δράσεις, για πρωτοβουλίες, για λειτουργίες. Και αυτό το καταφέραμε. Πού διοχετεύονται, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι χρήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο την κατασκευή κάποιων μεγάλων έργων, αλλά αφορούν και την καθημερινότητα όλων των ΣΕΡΕΣ. Γιατί αυτό το οποίο είχαμε βάλει σαν στόχο είναι τα χρήματα αυτά που θα καταφέρουμε να φέρουμε εδώ να αλλάξουν μια καθημερινότητα για το ΣΕΡΕΟ, να έχει δηλαδή μια πόλη όμορφη, καθαρή, λειτουργική, να έχει καλούς δρόμους, να έχει καλά πεζοδρόμια και φυσικά να έχει κάποια έργα υποδομής τα οποία θα έχουν και ένα αντίκτυπο, θα έχουν και μια στόχευση σε επίπεδο ανάπτυξης. Να πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε ένα-ένα και να ξεκινήσουμε καταρχάς από το κομμάτι της αισθητικής, των αισθητικών παρεμβάσεων. Αν ένας επισκέπτης είχε να έρθει στις ΣΕΡΕΣ περί 4 χρόνια, θα έβλεπε και θα δει, και γι' αυτό θα ήθελα πραγματικά να καλέσω μέσα το φιλόξενο κανάλι σας τους Θεσσαλονικείς που πολλοί είναι και ΣΕΡΕΙ, να δουν εδώ στην πόλη τους, να δουν το πόσο έχει μεταμορφωθεί σε επίπεδο αισθητικό, έχουν μεταμορφωθεί σε επίπεδο αισθητικό οι ΣΕΡΕΣ. Έχουμε αναπλάσει πολλά πάρκα, πολλές πλατείες, έχουμε βάλει πολύ έντονα το πράσινο και το χρώμα μέσα. Από μια γκρίζα πόλη την κάναμε μια ελκυστική, όμορφη πόλη με πολλά χρώματα, με πολλά αρώματα. Και κυρίως αυτό το οποίο, στο οποίο επικεντρώσαμε είναι η λειτουργικότητά της με ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων. Πρέπει να σας πω ότι το συνολικό πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη αφορά 45 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Τέτοιο ποσό δεν είχε ξαναγίνει στις ΣΕΡΣ τα τελευταία 30 χρόνια, τέτοιο μέγεθος. 45 χιλιόμετρα νέας ασφαλτόστρωσης στην πόλη και στα χωριά. Καθώς επίσης και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με 4 συνεργεία τα οποία λειτουργούν από την αρχή της θητείας μας για επισκευή πεζοδρομίων, για παρεμβάσεις σε οδοστρώματα, για ράμπες. Κάναμε πάνω από 250 νέες ράμπες μόνο στην πόλη των Σερών. Γιατί θέλαμε, όπως σας είπα, να εκτός από την ομορφιά, εκτός από την καθαριότητα, να έχουμε και μια λειτουργική πόλη. Καλούς δρόμους, καλά πεζοδρόμια. Θα μου πείτε, μπορούμε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που θέλουμε? Προφανώς όχι. Αλλά το ότι έγιναν 1.100 παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια, το ότι έγιναν και γίνονται αυτά τα 45 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, το ότι έγιναν τόσες πολλές... παρεμβάσεις και σε στόλο αλλά και σε μηχανήματα για την καθαριότητα, και αυτό έχει ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Όλα αυτά τα βλέπουν και οι πολίτες και βλέπουν ένα Δήμο ο οποίος είναι πιο όμορφος, είναι πιο καθαρός, είναι πιο λειτουργικός. Αυτό είναι η πρώτη στόχευση που είχαμε όσον αφορά το κομμάτι του προγράμματος. Η δεύτερη μεγάλη στόχευση, και εκεί που πηγαίνουν τα πολλά από τα χρήματα τα οποία έχουμε εξασφαλίσει, είναι οι μεγάλες αναπλάσεις των πλατειών μας και των εισόδων της πόλης. Έχουμε δύο εισόδους της πόλης, η μία που έρχεται
που έρχεται ο κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, που φεύγει προς τη Θεσσαλονίκη, στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος, και η άλλη, η είσοδος-έξοδος, που είναι για τη Δράμα και για την Καβάλα. Αυτές οι δύο εισόδους της πόλης, αυτές οι δύο παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε και τις έχουμε εντάξει, αφορούν την ανάπλαση αυτών των εισόδων με τη δημιουργία 8 νέων κόμβων, μεγάλων κόμβων, για την κυκλοφορία. Συν 8 πλατείες που έχουμε εντάξει σε ανάπλαση, πολλές από αυτές έχουμε ξεκινήσει, κάποιες θα υλοποιηθούν, είναι σε φάση δημοπράτησης, και κάποιες είναι σε φάση, συμβασιοποίησης. Μάλιστα. Τώρα, νέες παιδικές χαρές. Βεβαίως. Σας λέω τώρα, τα λέτε είναι αυτά όλα τα χρήματα. Ξέρετε, ο πολίτης πρέπει να έχει απαντήσεις. Ωραία, τα έβγαλες, Δήμαρχε, τα χρήματα αυτά. Πώς τα βλέπω εγώ? Τα βλέπω λοιπόν με όλα αυτά τα οποία κάνουμε για την καλυτέρευση των συνθηκών της ζωής μας. Τα βλέπουμε λοιπόν σε παιδικές χαρές. 15 νέες παιδικές χαρές. 7 νέες έχουν δημιουργηθεί και 15 νέες. Και 15 για υλοποίηση. Ναι, σωστά. Και νωρίς, δεν μιλάω για τις 7 που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Mm-hmm. Μιλάω για αυτά τα οποία γίνονται αυτές τώρα. Άρα συνολικά είναι περίπου 22. Πάνω από 20 παιδικές χαρές. Ναι. Έχουμε επίσης την αγροτική οδοπία. 32 χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας δημιουργούμε, κάνουμε και φτιάχνουμε νέα αγροτική οδοπία. Ένα πρόγραμμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έτσι, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Επενδύσεων, ναι. Και από αυτό και από παρεμβάσεις που κάνουμε και με ίδιους πόρους, και από παρεμβάσεις από το ΠΑΑ, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και φυσικά με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. Και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων δεν νομίζω να είναι χρήσιμο να το αναφέρουμε τώρα. Μάλιστα. Ο οδοφωτισμός. Θα πάμε λίγο στον οδοφωτισμό, γιατί έχω συγκεκριμένο ερώτημα για τον οδοφωτισμό. Απαντήστε μας λίγο, μιας και αναφερθήκαμε στις αγροτικές περιοχές, ότι έχει να κάνει για το αρδευτικό δίκτυο νέας ζύχνης, αν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, εδώ το αρδευτικό στον Δήμο Σερών ανήκει, το αρδευτικό του Προβατά και το αρδευτικό της ευρύτερης περιοχής των Σερών, του αγροκτήματος Σερών, της περιοχής των Σερών. Εκεί έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση και με την βοήθεια, γιατί πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα και σκληρής δουλειάς του Δήμου και καλής διεκδίκησης, αλλά και βοήθειας και συμμαχιών που έχουμε πολιτικά. Ένας καλός σύμμαχος πολιτικά είναι και ο τέος Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Καραμαλής. Ναι. Άρα και με αυτόν, αλλά και με τους άλλους βουλευτές, με τους οποίους έχουμε με όλους πολύ καλή συνεργασία και συνέργειες, έχει ενταχθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα για το αγροτικό, για το αρδευτικό, συγγνώμη, δίκτυο αυτής της περιοχής. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει και θα ενισχύσει τους αγρότες στην άσκηση της αγροτικής τους δραστηριότητας. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μόνο να πηγαίνεις στη δουλειά σου, αλλά να έχεις και φθηνό κόστος της παραγωγής σου. Και μάλιστα, τα ερδευτικά προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Μάλιστα. Κύριε Χρυσάφη, να πάμε τώρα στον οδοφωτισμό. Έτσι. Πιο φωτεινή πόλη με 12.500 νέα φωτιστικά ανακηρύχθηκε ανάδοχο στο διαγωνισμό. Και αν θέλετε, απαντήστε λίγο και στην κριτική που σας άσκησε ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Τσιμερίκας, ο οποίος ζήτησε ακύρωση του διαγωνισμού, γιατί θεωρεί πως δεν είναι επικαιροποιημένη η διαδικασία. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, διατείνεται. Κύριε Χρυσάφη. Ξέρετε, αυτό το οποίο συνειδητά θέλαμε να κάνουμε εμείς από την αρχή, γιατί όταν αναλάβαμε, καταρχάς η εικόνα της πόλης σε επίπεδο φωτισμού δεν ήταν υπρέπουσα και δεν είναι ακόμη υπρέπουσα. Ναι. Έχουμε μία πόλη όμορφη, αλλά πρέπει να την έχουμε και καλά και σωστά φωτισμένη, και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για λόγους λειτουργικούς. Και την πόλη, αλλά και τα χωριά. Αυτό το οποίο βρήκαμε εμείς ήταν ένας διαγωνισμός ο οποίος τελικά είχε ακυρωθεί πρωτού αναλάβουμε. Ένας διαγωνισμός που αφορούσε μόνο το 1/3 του Δήμου, περίπου τα 4.000 φωτιστικά, για 4.000 φωτιστικά. Εμείς αυτό το οποίο εκπέμψαμε από την αρχή και το κάναμε, είναι να αλλάξουμε όλα τα φωτιστικά με έναν τρόπο που δεν θα μας επιτρέπει να πάρουμε δάνειο, με έναν τρόπο ο οποίος θα εξασφαλίζει τον έλεγχο της λειτουργίας από τον Δήμο, και με έναν τρόπο που η όποια πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μέσα από την όποια εξοικονόμηση προβλέπει να κάνει ο ανάδοχος. Άρα έτσι έχουμε μηδενικό ρίσκο,
πρώτον, γιατί αν δεν επιταχθεί η ψυχονόμηση δεν μπορεί να πληρωθεί ο ανάδοχος. Έχουμε μηδενική δανειακή επιβάρυνση και επίσης έχουμε και το κυριότερο εξοικονόμηση πόρων, γιατί συμμετέχει και ο Δήμος στα όποια κέρδη της εξοικονόμησης. Αυτό εδώ ήταν κάτι το οποίο κάναμε μια ευρεία διαβούλευση αρκετού χρόνου, πάνω από 1,5 χρόνο, γιατί θέλαμε να το οριμάσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή και σε επίπεδο αρχηγών συνδυασμών. Κάναμε μια διαβούλευση γιατί ναι, θέλαμε να κάνουμε το έργο, αλλά θέλουμε να το έχουμε πλήρως στη διαφάνεια. Γι' αυτό αυτό που λέμε καθυστέρηση ήταν μια συνειδητή επιλογή διαδικασίας για να είναι απόλυτα όριμο το έργο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε υποσχεθεί στους πολίτες, είχαμε ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε. Αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε προεκλογικά το κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Και το καλοκαίρι, πρώτο ο Θεός, γιατί έχει αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος, το καλοκαίρι πρώτο ο Θεός θα έχουμε ένα Δήμο όχι μόνο όμορφο, όχι μόνο καθαρό, αλλά θα έχουμε και ένα Δήμο στον οποίο θα κυριαρχεί και το φως. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στα έργα ΔΕΙΑΣ. Υλοποιούνται έργα αξίας 28 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδόσεις για πάνω από 40 εκατομμύρια. Από 40 εκατομμύρια. Ναι. Η ΔΕΙΑΣ είναι η μεγαλύτερη δημοτική επιχείρηση την οποία έχουμε. Είμαι περήφανος και για τους συνεργάτες μου εκεί στη ΔΕΙΑΣ, γιατί έχουμε οριμάσει και έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για πάνω από 40 εκατομμύρια για 28 έργα, 28 εκατομμύρια που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής έχουμε ολοκληρώσει το νέο δηληστήριο του νερού που έχουμε στον Αγιάννη. Έχουμε κάνει ένα νέο δίκτυο ομβρίων στην περιοχή της Υγείας, σε μια περιοχή η οποία αναβαθμίζεται. Έχουμε νέες δεξαμενές στον Αγιάννη και στον Ξηρότοπο και έχουμε μια ενιαία διαχείριση νερού, το πυρήνα όπως λέμε, σε ένα σύμπλαγμα χωριών, Μητρούση, Προβατάς, Μονοπλησιά και Ανοκαμήλα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτά που σας είπα είναι που έχουν τελειώσει. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Έχουμε την ενιαία διαχείριση του νερού στην άλλη δημοτική περιφέρεια, του Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγιαλένη και Πεπονιάς. Αντικαθιστούμε το δίκτυο ίδρυυσης των 32 χιλιόμετρα. Θα είμαστε η μόνη πόλη της Ελλάδος που σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, δεν θα έχουμε ούτε ένα εκατοστό δικτύου ίδρυυσης με αμίαντο. Θα είναι όλα με νέο σύστημα, με ό,τι αυτό επίπτωση έχει στους πολίτες. Πολύ έχουμε ένα νέο καταθλιπτικό αγωγό σύνδεσης του Αγιάννη με τον Άγιο Γεώργιο. Έχουμε το σύγχρονο αποκεντρευτικό δίκτυο στην Κάτω Καμήλα, την ολοκλήρωσή του. Έχουμε την αντικατάσταση των αγωγών ίδρυυσης στον Ξηρότοπο και στον Ελαιώνα. Κατασκευάζουμε αγωγό καθάρτων στον δρόμο Σερών Χρυσοπηγής. Μετατοπίζουμε τους αγωγούς κοντά στον Χήμαρο Αγίων Αναργύρων και φυσικά έχουμε ένα νέο τμήμα αγωγού ίδρυυσης στη διαδρομή πηγές από την πόλη, από πάνω που έχουμε μέχρι και την δεξαμενή της Πέλη. Μάλιστα. Είναι αυτά τα έργα υποδομής, αλλά η κορονίδα των έργων πρέπει να σας πω ότι είναι το μεγάλο πρόγραμμα που έχουμε εξασφαλίσει από το Αντώνη Στρίτσης. Αντικαθιστούμε και τα 50.000 υδρόμετρα με νέα έξυπνα υδρόμετρα, τα οποία θα επιτρέπουν στον κάθε ένα πολίτη πρώτο να εντοπίζει μόνος του διαρροή ή οποιοδήποτε χάσιμο έχει από το νερό, θα ξέρει ανα πάσα στιγμή ποια είναι η κατανάλωσή του, ποια είναι η ποιότητα του νερού τον οποίο καταναλώνει και μια σειρά άλλων παροχών. Και φυσικά το κυριότερο, θα έχουμε και στη ΔΕΙΑΣ μια μεγάλη εξοικονόμηση πόρων, χαμένου νερού, γιατί και εκεί θα εντοπίζουμε ακριβώς πού είναι τα προβλήματα. Και αυτό το σύστημα συνολικά θα έχει και ένα έντονο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Μάλιστα. Ξέρετε, όλο αυτό το σύστημα των 50.000 έξυπνων υδρομέτρων και το σύστημα του οδοφωτισμού, που δεν είναι μόνο η αλλαγή των λαμπών, αλλά είναι η αλλαγή όλου του φωτιστικού, όλων των φωτιστικών με σύστημα έξυπνων μονάδων, δημιουργεί ένα σύστημα μεγάλων αισθητήρων, πάνω από 60.000, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για την έξυπνη πόλη, για μια σειρά εφαρμογών που τα έχουμε εντάξει στο αντίστοιχο πρόγραμμα για την καλυτέρευση
των συνθηκών της καθημερινότητας των πολιτών μας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χρυσάφη, να ανοίξουμε λίγο το φάκελο σχολικής στέγη. Θα μας εξηγήσετε το master plan της διοίκησης, το όραμά σας και για την επόμενη τετραετία και τι έχει ήδη υλοποιηθεί. Όμως, να αναφερθούμε λίγο και στο δυσάρεστο περιστατικό. Καθώς στο γραφείο σας βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που είχε διαταχθεί για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου του 2022 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σερών και είχε αποτέλεσμα του θάνατο ενός 11χρονου μαθητή. Να μας περιγράψετε λίγο τα επόμενα βήματα, γιατί οι γονείς του παιδιού ζητάνε αντίγραφο του πορίσματος. Πείτε μας λίγο εσείς τι προτίθεστε. Καταρχάς να σας πω ότι αμέσως μετά από το τραγικό εκείνο γεγονός που μας συγκλώνησε όλους στις αρχές του προηγούμενου Δεκεμβρίου, διέταξα ένορκη διοικητική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες ή τυχόν πειθαρχικές ευθύνες των ανθρώπων του Δήμου, οι οποίοι είτε είχαν την επίβλεψη του έργου, είτε ήταν σε θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν και θα έπρεπε να κάνουν πράγματα τα οποία ενδεχόμενα δεν έκαναν. Η ΕΔΕ διατάχθηκε στις 12 του Δεκεμβρίου. Από εκεί και πέρα ο αρμόδιος υπάλληλος ζήτησε και ένα μήνα παράταση, όπως και δικαιούται. Και επειδή υπήρξαν πολλές μαρτυρικές καταθέσεις και έβαλε και εμπειρογνώμονα, μπήκε και εμπειρογνώμονας για τον ίδιο τον διενεργόντα την ΕΔΕ για την βοήθεια, γιατί είναι ένα σύνθετο γεγονός, μου παραδόθηκε η ΕΔΕ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, την προηγούμενη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα η διαδικασία πώς έχει, αξιολογώ τώρα το κομμάτι της ΕΔΕ. Ο νόμος δίνει ένα διάστημα 3 μηνών για να επιβάλλω τις πειθαρχικές ποινές, τις πειθαρχικές διώξεις. Εννοείται ότι δεν θα εξαντλήσω αυτό το διάστημα, γιατί αυτό το οποίο με ενδιαφέρει να πάμε πολύ γρήγορα στην όποια απόδοση των πειθαρχικών, επαναλαμβάνω, ποινών, γιατί οι ποινικές ευθύνες είναι δουλειά της δικαιοσύνης, η οποία είναι σε εξέλιξη. Η επιβολή λοιπόν των πειθαρχικών διώξεων θα γίνει πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα, γιατί δεν θα εξαντλήσω το περιθώριο αυτό. Αξιολογώ το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και πολύ σύντομα θα έχουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις από το Δήμο, που είναι, επαναλαμβάνω, η επιβολή των όποιων πειθαρχικών κυρώσεων. Προσέξτε λίγο κάτι. Ο νόμος δίνει στο Δήμαρχο ένα επίπεδο. Μέχρι ένα επίπεδο μπορεί να κινηθεί. Αν θεωρηθεί και αν αξιολογηθεί από την ΕΔΕ ότι οι πειθαρχικές κυρώσεις πρέπει να είναι υψηλότερες από αυτό το επίπεδο το οποίο πρέπει να επιβάλλει ο Δήμαρχος, τότε πηγαίνει σε επίπεδο υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό, επαναλαμβάνω, είμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση, θα αξιολογηθεί και θα κινηθώ. Μάλιστα. Τώρα, το master plan για τη σχολική στέγη στις Σέρες. Ξέρετε, σε όλους τους Δήμους, ειδικά στους περιφερειακούς, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στέγης. Όχι αν έχουμε πολλά ή λίγα σχολεία, αλλά σε ποια κατάσταση είναι τα σχολεία μας. Το 2010 δόθηκαν τα σχολεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκαν πόροι. Δηλαδή δόθηκαν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς δεν δόθηκαν οι αντίστοιχοι πόροι. Και ειδικά στην περιφέρεια, τα σχολεία τα περισσότερα είναι παλιά. Είναι σχολεία που έχουμε, όπως και στην πόλη των Σερών, υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν γίνει πριν από 70 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα σχολεία όλα απαιτούν αυξημένες παρεμβάσεις, απαιτούν αυξημένη συντήρηση, και για έναν Δήμο σαν το Σερών που έχει περίπου 100 σχολικές μονάδες, μια σάτα σχολείων της τάξης των 250.000 ευρώ, γιατί τόσα δίνονται από την πολιτεία, καταλαβαίνετε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό σύμφωνα με αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Εμείς ως Δημοτική Αρχή από την αρχή κάναμε... δώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι πέραν τη ΣΑΤΑ, το σχολείο που μας δίνεται από την πολιτεία, ένα μεγάλο κομμάτι από ίδιους πόρους για τα σχολεία, καθώς επίσης και την ένταξη των σχολικών μονάδων σε διάφορα προγράμματα. Σας θυμίζω ότι το ατύχημα αυτό, το τραγικό ατύχημα, έγινε στο σχολείο στο οποίο κάναμε ενεργειακή αναβάθμιση, αλλάζαμε δηλαδή τον τρόπο θέρμανσης σε έναν τρόπο με αντλίες θερμότητας, με γεωθερμία δηλαδή, ούτως ώστε να έχουμε και πιο ευθυνό τρόπο και πιο σύγχρονο τρόπο θέρμανση του σχολείου. Έχουν ενταχθεί και άλλα σχολεία σε αυτό το σύστημα, όπως έχουν ενταχθεί και άλλα σχολεία σε άλλα προγράμματα,
στα οποία προσπαθούμε να εντασσόμαστε. Σίγουρα όμως όλο αυτό θα είναι γράμμα κενό αν δεν σκύψει η πολιτεία πάνω στα προβλήματα που έχουν οι Δήμοι και να μην χωρίς να δώσει και θα σκύψει δίνοντας μια γενναία χρηματοδότηση για τους Δήμους αυτούς, για όλους τους Δήμους που έχουν τέτοιο είδος προβλήματα. Εμείς παρόλα αυτά, η στόχευσή μας είναι να έχουμε τα σχολεία μας ασφαλή, να έχουμε τα σχολεία στα οποία πηγαίνουν τα παιδιά μας με τις καλύτερες υποδομές, τόσο σε επίπεδο κτηριολογικό αλλά και σε επίπεδο εξοπλισμού. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε δώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και του φετινού προϋπολογισμού προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν στοίχημα. Για να το καλύψουμε, νομίζω ότι είμαστε και σε συνεργασία με την κοινότητα την σχολική, με τους διευθυντές, με τους γονείς. Είμαστε προς την κατεύθυνση της συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Όμως με πολύ χαρά θα σας προσκαλέσω μια μέρα να δώσετε και το παρόν εδώ στο στούδιο της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης. Είναι τεράστια η ατζέντα των θεμάτων που μπορούμε να αναπτύξουμε, να ενημερωθούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, να μιλήσουμε για την μονάδα ηλιακής ξήρασης. Ακριβώς, ιδέα, πριν από δύο μέρες εγκρίθηκε, ναι, βεβαίως. Ναι. Κάθε δύο-τρεις μέρες τώρα υπογράφουμε συμβάσεις, συμβασιοποιούμε έργα τα οποία αφορούν τις αιρέως. Βεβαίως. Αλλά το κυριότερο είναι να καλέσουμε τους φίλους μας Θεσσαλονικιούς να έρθουν εδώ σε μια πόλη η οποία είναι γεμάτη χαμόγελα, γεμάτη χρώματα, γεμάτη θετική διάθεση και το πρωί αλλά και το βράδυ. Και πολλά έθιμα έχετε το Πάσχα εκεί στις Σέρες, κύριε Χρυσάφη. Δεν έχω προλάβει έτσι να τα πω όπως θα ήθελα σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση. Να ξαναπούμε. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή για μια καλύτερη πόλη ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να ενημερώνεστε για την επικαιρότητα και να παρακολουθείτε τις εκπομπές στην ιστοσελίδα και τα social media της Δημοτικής Τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε ότι το Πάσχα στην Ελλάδα είναι κατάνοιξη. Ο γλυκί μου έαρ, γλυκίτα τόμου τέκνο που έδισου του κάλωσου. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο εβδομάδα.